Με στρατιωτικό φυλάκιο εξοπλίζεται το νοτιοανατολικότερο άκρο της Κρήτης και της Ελλάδας, όπως αποκαλύπτει απόψε η Κρήτη TV. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της Γάβδου, Λίλιαν Στεφανάκη, τις τελευταίες εβδομάδες και πιθανόν και με γνώμονα τη στάση της Τουρκίας, μετά από σχετικό αίτημα που έφτασε στη Γάβδο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υποδείχθηκε χώρος κοντά στο φάρο του νησιού, ο οποίος θα μπορούσε να παραχωρηθεί από το Δήμο για τη δημιουργία στρατιωτικού φυλακίου σε μια ούτως ή άλλως κομβική σημασίας και γεωγραφικά τοποθεσίας για την Ανατολική Μεσόγειο και τις κινήσεις των Τούρκων. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, ετοιμάζεται να ιδρυθεί εδώ ένα στρατιωτικό φυλάκιο με 8 έως 10 στρατιώτες και ένα αξιωματικό. Μας ζήτησαν να βρούμε ένα χώρο να τον διαθέσουμε και βρέθηκε στο φάρο δίπλα υπάρχει ένα φυλάκιο και ένας χώρος κατάλληλος και το παραχώρησε ο Δήμος ώστε να γίνουν εργασίες και να διαμορφωθεί ως στρατιωτικό φυλάκιο. Από παλιότερα υπήρχε ένα ενδιαφέρον για τη Γάβδο να λόγω θέσης προφανώς υπήρχε μια σκέψη. Τώρα οι συνθήκες ίσως έχουν οριμάσει και έγινε τώρα το αίτημα. Μάλιστα, κλιμάκιο με μηχανικούς του στρατού επισκέφθηκε τη Γάβδο τις προηγούμενες ημέρες για επιθεώρηση του χώρου που παραχωρήθηκε και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις ως προς την τελική πορεία της δημιουργίας του φυλακίου, για το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν θετική άποψη. Ήρθαν τις προηγούμενες μέρες οι στρατιωτικοί μηχανικοί και είδαν το χώρο, ώστε να έχουν εικόνα για τι χώρο μιλάμε. Και να δούμε πώς αν μπορεί να τους ικανοποιεί και αν μπορεί να καλύψει τις δικές τους ανάγκες να προχωρήσουν. Όταν ξέρουμε ότι γύρω-γύρω γίνονται ασκήσεις, ότι κάθε Πέμπτη έχουμε αναχαιτήσεις, υπάρχουν από την νότια πλευρά της Κρήτης πάντα τουρκικά ή ελικόπτρα ή αεροπλάνα ή υποβρύχια ή... όσο να είναι, κάτι κάπως καλύτερα αισθανόμαστε. Ωστόσο, οι κάτοικοι της ακριτικής Γάβδου, αν και υποδέχονται θετικά τη δημιουργία του στρατιωτικού φυλακίου, αντιλαμβανόμενοι την κομβική σημασία θέση του τόπου τους, δεν έδειξαν και δεν δήλωσαν να ανησυχούν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, με φόντο τα ελληνοτουρκικά και την επαναλαμβανόμενη προκλητικότητα των Τούρκων. Σίγουρα βοηθάει να νιώθουμε πιο ασφαλείς, όμως περισσότερο νομίζω ότι εδώ στη Γάβδο η παρουσία ανθρώπων, είναι, ειδικά το χειμώνα, είναι σημαντική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελο για την τοπική κοινωνία εδώ, ότι θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, φαντάρι, έστω αυτοί, να ζουν εδώ το χειμώνα. Για μας είναι πολύ σημαντικό που έχουμε λίγο πολύ χαμηλό πληθυσμό εδώ, ειδικά το χειμώνα.